Γεια σας, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για να δείξουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το σκασμένο λαστικό με κορδόνι μέσα σε 5 λεπτά. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε μία πένσα για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τη βίδα που δείξαμε προηγουμένως. Θα χρειαστούμε εδώ αυτό το εργαλείο, θα χρειαστούμε και ένα μαχαίρι ή φαλτσέτα, ανάλογα τι έχουμε. Καλύτερα είναι η φαλτσέτα γιατί κόβει καλύτερα. Εγώ δεν έχω και πήρα ένα μαχαίρι. Επίσης θα χρειαστούμε και ένα αναπτήρα για το χειμώνα, για να ζεσταίνουμε τα κορδόνια, για να μπορούν να έχουν καλύτερη ελαστικότητα, για να μπαίνουν μέσα στο λάστιχο, για να είναι πιο μαλακά. Αυτά ο αναπτήρας πάντα για το χειμώνα, το καλοκαίρι δεν χρειάζεται. Και το λάστιχο είναι λουακατισμένο, συνοσκομμένο. Εγώ θα προτιμήσω να το φουσκώσω λίγο, γιατί βγάζοντας τη λίδα θα χάσει αέρα. Για να είμαι σίγουρος να μην κάτι συντελώς, γιατί με κάτι συντελώς δεν φουσκώνει μετά το λάστιχο. Και θα το φουσκώσω λίγο για να είμαι εντάξει. Εγώ έχω αυτό εδώ το κοφλέρ, είναι από Smart, είναι πολύ καλό, το έχω 5 χρόνια. Α, και μια συμβουλή, όσοι θέλετε ηλεκτρονικά τρόμπες για να φουσκώνετε, να κοιτάξετε να πάρετε καμία καλή μάρκα, γιατί έχω αλλάξει 4-5 και εγώ ήταν με το πρώτο δεύτερο φούσκωμα των ελαστικών. Γι' αυτό καλύτερα να βρείτε κανένα μεταχειρισμένο από Smart, θα είναι η καλύτερη λύση για μένα. Είναι μια χαρά. Μετά τις άλλες θα το ξαναφουσκώσουμε γιατί θα χάσει αέρα. Πάμε στη διαδικασία τώρα να φτιάξουμε το ελαστικό. Κάτσε. Πότε σε ξανά δικό σου κοντά. Του έλειψες. Κρατάνε τα κορδόνια. Απλά το εντάξει, άμα κινήσει. Άμα ξεραθεί το δάσο. Άμα κινήσει η εθνική, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο, εντάξει. Γιατί ζεσταίνουμε. Περνάμε έτσι. Τη μέση ακριβώς. Αυτό θα το γυρίζει για να πιάσει. Θα το γυρίζει να το μαζέψει, να το πάει μέσα. Μπει όλο μέσα σχεδόν. Ναι, σχεδόν όλο να μπει μέσα. Για να κάνει κόμπο από μέσα. Να συνάψει λίγο το κουλάκι, δεν παίρνει τώρα με συγχωρίζει. Να τα χαθεί μεγάλη τρόπο. Θα έχει πει όλο μέσα τώρα. Αυτό τώρα τι είναι πιο πολύ το πρόβλημα, επειδή είναι μικρή τρύπα ή επειδή είναι το πίσω? Ότι έτσι θα τα αφήσει δεν έχει πρόβλημα. Γιατί αυτό θα γίνει κόμπος τώρα μέσα. Θα περάσει 4 φορές στο ίδιο σημείο. 2 που μπήκε και 2 που βγήκε. Και γίνεται και μπαλάκι από μέσα τώρα έτσι που το κάνω. Ελβετά.
θα πέσει και ο αέρας μετά. Αφού τέτοια βάζουν τα άλλα φορτηγά τώρα. Εντάξει, δεν είναι... Δεν ξέρω αν είναι εμπιστοσύνης, αλλά για μια ώρα ανάγκης το βάζεις και φεύγεις. Άμα είσαι κομπρεσέρα πάνω σε αυτοκίνητο, το φτιάχνεις μόνος και παίρνει δρόμο και φεύγεις. Δεν παίρνεις στον δρόμο. Αυτά εμένα το παιδί δεν έχει ρεζέρβα. Και τι έχει μένα. Το παίρνεις έτσι, βγάζεις μια μαλακία τέτοια την έχεις μαζί, έχεις ένα το κομπρεσεράκι, το βάζεις στην τρύπα εκεί στο τσιγάρο, το φυσκώνει μόνος και φεύγεις από την εθνική οδό μέσα στη μέση. Εγώ έχω κομπρεσέρα από το smart που είχα. Θα με γεμίσει τρίχες. Εκείνο είναι καλό. Εκείνο είναι καλό. Ρε θα με γεμίσει τρίχες μαύρες ρε πούστη για μότα. Τι κόλμα αυτά που μου κάνεις. Πόσο καιρό έχει να σε δει έτσι κάτω. Δεν μου το είχα να κάνει αυτά τα κόλμα. Ρε τι έπαθες. Για να δείξουμε τη διαδικασία. Στο βεζινάδο να δείξουμε τη διαδικασία γιατί δεν μπορούσα να τραβάω βίντεο και να κάνω και το λάστιχο.